Δεν θέλω να πονάω μόνο εγώ. Το καταλαβαίνεις. Πρέπει να πονάνε και οι άλλοι. Δεν ένιωσα ποτέ ντροπή εξαιτία τη. Και πώς το πλήρωσα. Με τον πιο συχαμένο τρόπο. Δεν μου άξιζε να πονέσω τόσο. Δεν βοηθάς τον εαυτό σου έτσι. Υπάρχουν 21 νεκρά ανήλικα κορίτσια εξαιτία σου. Και τι θέλεις να κάνω εγώ τώρα. Να μου μιλήσεις για εκείνες. Τι να σου πω και εσένα. Θα μπορούσες να τις πλησιάσεις αλλιώς. Θα μπορούσες... Δεν ήθελα. Απλά δεν ήθελα. Και τι ήθελες. Κάθε φορά μετά περίμενα να έρθετε να με μαζέψετε. Ίσως αυτό να ήθελα, να με πιάσετε, να με, συλλά... να με συλλάβετε γιατί το ήξερα. Το ένιωθα ότι θα συνέχιζα, ότι δεν θα σταματούσα εκεί. Σαν να είχα γεννηθεί γι' αυτό. Αφού ήθελε να σε σταματήσουν, γιατί δεν το έκανε από μόνο σου. Γιατί περίμενε την αστυνομία. Ανίκητο. Έτσι ένιωθα. Ανίκητο. Έκανα ό,τι ήθελα και κανεί σα δεν μπορούσε να με σταματήσει. Τέσσερα χρόνια το γούσταρα Σα έκανα ρεζίλι, με κυνηγούσατε παντού και εγώ περπατούσα ελεύθερο στου δρόμου. Περνούσα από δίπλα σα και δεν με νιώθατε. Δεν με μυρίζατε. Και εγώ άφηνα πίσω μου τη μία μετά την άλλη. Με φοβόσουν. Τι πράγμα. Τη συμπλοκή. Α πούμε. Οι αστυνομικοί δεν φημίζονται για την ψυχραιμία του όταν ψάχνουν κάποιον εγκληματία για καιρό. Όχι, δεν φοβόμουν. Δεν έχει μάθει τι γίνεται όταν αντιστέκεσαι. Τι παθαίνουν οι βιαστέ. Δεν σου είπαν οι φίλοι σου έξω. Έκατσα ε, κύριο να με πιάσουν. Ας επιστρέψουμε στην υπόθεση. Όλες σε κορόιδεβαν επειδή δεν μπορούσες περισσότερο. για αυτό τη σκότωσε. Είχε χάρη που δεν γαμά, πού στη δες. Εκείνα τη χαρά. Τι έγινε, σου κόπηκε η μαγιά. Στο θέμα μας. Δεν θα αντέξει να ακούσεις.